Πριν ξεκινήσουμε και πούμε οτιδήποτε σχετικά με αυτή τη διοργάνωση τη σημερινή, θα πρέπει για άλλη μια φορά και ίσως για πολλές φορές να ευχαριστήσουμε τον ιδιοκτήτη του χώρου εδώ, του All Seasons, αλλά όπως το ξέρουμε ως Λόκα Λόκα, τον Δημήτρη τον Καβαλάρη, ο οποίος προσέφερε την αίθουσα αφιλοκερδών και κάθε φορά που του ζητάμε την βοήθειά του είναι δίπλα μας. Αν ξέρει κάποιος ότι είναι το αυτοκίνητο, σας παρακαλούμε να το λύσουμε το θέμα με το λεωφορείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συμπολίτες μας που σήμερα ανταποκρίθηκαν σε αυτή την προσπάθεια που προσπαθούμε για πρώτη φορά στον τόπο μας ξεκινάμε κάτι πρωτοποριακό, δηλαδή τη συγκέντρωση όλων των υποψηφίων δημάρχων, το Δήμο Αχαρνών. Παρακαλούμε λίγο, θέλετε να ακούσετε ή όχι? Κάπως πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι η διαδικασία γνωριμιών, λέει ο κύριος Παλιανίδης, και μάλλον έχει δίκιο. Ας αρπάξω λοιπόν την πρότασή του και να πω ότι η ιδέα αυτής της διοργάνωσης ξεκίνησε ακριβώς από αυτό. Το να βρεθούν όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι του Δήμου Αχαρνών στο κομματάκι το δικό μας που λέει Τετρακομακεδόνες και είμαστε τοπικό διαμέρισμα του Δήμου, να τους δούμε όλους μαζί, να προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιες απαντήσεις τις ερωτήσεις που θα τους κάνουμε και να τους δούμε και στο πρόσωπο, να δούμε τελικά ποιοι είναι αυτοί οι υποψήφοι, γιατί σίγουρα όλοι δεν τους ξέρουμε όλους. Έχω να σας πω ότι ήταν μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από εμάς εδώ, δηλαδή από τη λαογραφική εταιρεία του Αριστοτέλη, τον ιδιοκτήτη της τοπικής εφημερίδας που είναι το Εντυπώλη, τον κύριο Σιδηρόπουλο, και το Λάπι, τον Καλογεράκη. Συγγνώμη για τη διακοπή, υπάρχει τι μάρκα είναι το αυτοκίνητο. Μία BMW Y8407. BMW. Δεν δική μας. Λοιπόν, ξαναλέω ότι ήταν πρωτοβουλία του Αριστοτέλη, του κυρίου Σιδηρόπουλου που έχει το Εντυπώλη, την τοπική εφημερίδα μας, και του κυρίου Λάπη Καλογεράκη, ο οποίος εκπροσωπεί την εταιρεία Φωτοήμα και είναι ο αγαπημένος φίλος και φωτογράφος όλων, προσφέρει τη δουλειά του αφιλοκερδός, είναι πάντα δίπλα μας, έχει ασχοληθεί με κάποια ιδιαίτερα θέματα και κάποια στιγμή είπαμε ότι είναι προτιμότερο να γνωρίσουμε και τους δημάρχους από κοντά. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ και πραγματικά νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι οι 8 στους 10 δήμαρχοι ανταποκρίθηκαν, υποψήφιοι δήμαρχοι. Μακάρι να γνώρισαν όλοι μαζί, θα ήταν το ιδανικό για την πόλη. Στους 8 πόσοι. Άρα, 3 λείπουν. Δεν είμαι καλή στα μαθηματικά. Λοιπόν, είναι πραγματικά πολύ τιμητικό για μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γρηγοριάδης. Να λέω, γιατί δεν τα θυμάμαι και απ' έξω. Ο κύριος Βρετός δεν έχει έρθει ακόμη, μας είπε ότι θα έρθει, ελπίζω κάτι να το έχει και είναι δύσκολες ημέρες. Ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αφενός δεν δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με τις ανακοινώσεις μας, αφετέρου ημέρες είναι δύσκολες και όλοι κάπου ζορίζονται. Άρα στην αρχή είπαμε λίγο να το μοιράσουμε, τέλος πάντων νομίζω ότι τελικά θα τα καταφέρουμε να καταλήξουμε εκεί που όλοι θέλουμε και εκεί που όλοι από εκεί που ξεκινήσαμε. Άρα λοιπόν περιμένουμε τον κύριο Βρετό. Είναι μαζί μας ο κύριος Παναγιώτης Γρηγοριάδης που ηγείται του συνδυασμού Νέα Δύναμη. Ο κύριος Καμπόνη. Ο κύριος Γιάννης Κασαμπός. Ηγείται του συνδυασμού Αχαρνέ Ενεργοί Πολίτες. Ο κύριος Ανάσης Κατσιγιάννης. Ηγείται του συνδυασμού Νέα Πόλη Νέα Πνοή. Η κυρία Πράττου δεν είναι εδώ. Ο νυν δήμαρχος και ξανά υποψήφιος ο Δήρης Ντούρος, που ηγείται του συνδυασμού για την πόλη μας. Και ο κύριος Βασίλης Παπαγιάννης.
χρονών. Σε αυτή την προσπάθεια, προκειμένου να έχουμε όσο γίνεται μια πιο ενημερωτική συζήτηση, δημιουργήσαμε κάποιες ομάδες θεμάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δημιουργήσαμε και ερωτήσεις. Απλά εμείς συγκεντρώσαμε αυτά που νομίζαμε ότι είναι τα σημαντικά προβλήματα του τόπου μας και ευτυχώς για μας ανταποκρίθηκαν οι δημοσιογράφοι του τοπικού τύπου και δέχτηκαν να υποβάλουν αυτοί καταρχήν τις ερωτήσεις, αντλώντας τις ερωτήσεις τους από τις ομάδες που τους έχουμε εμείς δώσει. Οι ερωτήσεις θα γίνονται εκ περιτροπής από τον κάθε δημοσιογράφο χωριστά. Θα πρέπει να απαντούν όλα. Λεπτομέρειες σας θα πει ο συντονιστής εδώ της όλης προσπάθειας, ο Γιώργος Ολιβανός, που είναι πρόεδρος του Αριστοτέλη και ο οποίος θα επικουρείται από τον κύριο Νίκο Σιδηρόπουλο του Εντυπόλη. Θα προσπαθήσουν εκείνοι να σας εξηγήσουν μετά από μένα και τη διαδικασία πώς θα γίνει. Ο λόγος που το κάναμε είναι γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι το πολιτιστικό μας και το δημοκρατικό μας πιστεύω είναι αρκετά υψηλό, έτσι έχουμε την ικανότητα και τη δυνατότητα να διαχειριστούμε μια τέτοια πρωτοποριακή συγκέντρωση με ψυχραιμία και χωρίς να εκνευριζόμαστε για κάτι που δεν μας αρέσει ή για κάτι που δεν ακούγεται. Βάλαμε ένα περιορισμό και αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν θα θέλαμε κριτική στα μέχρι τώρα γενόμενα, είτε από τον μην δήμαρχο είτε από τον προηγούμενο. Ίσως αυτό να ενοχλεί κάποιους καινούργιους υποψήφιους. Εμείς θεωρούμε την κατάσταση δεδομένη και αυτό που θέλουμε για τον τόπο μας, για τους Θρακομακεδόνες, είναι να γίνουμε καλύτεροι. Σίγουρα ο κεντρικός δήμος του Μελιβίου έχει πάρα πολλά προβλήματα και εμείς όμως έχουμε, που θεωρητικώς είμαστε καλύτεροι, θεωρητικώς. Άρα εμείς ζητάμε να έχουμε απαντήσεις για τον τόπο μας, σε όσο περισσότερα ζητήματα τεθούν οι ερωτήσεις και από εκεί και μετά όποιος συμπολίτης θέλει μπορεί να κάνει και διευκρινιστικές ερωτήσεις. Έχουμε κολλήσει στο τζάμι τους τομείς που έχουμε δώσει στους δημοσιογράφους και εδώ θα πρέπει να σας πω... θα πρέπει να σας πω για τη διαδικασία. Καταρχήν να πούμε ότι μας θυμάμαι την παρουσία τους. Οι δημοσιογράφοι από τα εξής φύλλα του Δήμου μας, η κυρία Άννα Συρινίδου από το Αθαρνές News, είναι ηλεκτρονική εφημερίδα, θυμάμαι καλά. Η κυρία Άννα Χογλάκη από τη Δυτική Όχθη, που είναι ηλεκτρονική και έντυπη νομίζω. Ο κύριος Λάμπης Καλογεράκης θα εκπροσωπήσει το Εντυπόλη, την εφημερίδα του κυρίου Σιδηρόπουλου, η οποία είναι έντυπη. Ο κύριος Κώστας Ζήγκυρης από το Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών. Η κυρία Κατερίνα Παπασταματίου από το Αχαρνόραμα. Και ο κύριος Γιώργος Νιώρας από την Αχαρναϊκή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολες ημέρες και όλοι ζορίζεστε, αλλά πραγματικά θεωρούμε ότι με την εμπειρία και την ψυχραιμία σας θα καταφέρετε πραγματικά το αποτέλεσμα που όλοι επιδιώκουμε. Ένα δημοκρατικό διάλογο με όσο γίνεται περισσότερες ερωτήσεις και περιεκτικές. Για να στήσουμε αυτή τη διαδικασία, προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο επαγγελματίες μπορούσαμε. Δηλαδή, στείλαμε μία επιστολή καταρχήν στους υποψήφιους δημάρχους, στην οποία επιστολή επισυνάπταμε και τα θέματα για τα οποία θα θέλαμε να μας απαντήσουν και στη συνέχεια αντίστοιχη επιστολή στους δημοσιογράφους. Θεωρούμε λοιπόν ότι λίγο πολύ όλοι είναι ενημερωμένοι για αυτό που πάμε να καταφέρουμε. Είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ καλό. Τις λεπτομέρειες της διαδικασίας θα σας πει ο κ. Λιβανός. Καλησπέρα σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πολίτες των Θρακομακεδόνων καταρχήν και στη συνέχεια στους υποψήφιους δημάρχους που μας θυμάται με την παρουσία σας και αποδεικνύετε έμπρακτα ότι ενδιαφέρεστε πράγματι για τον τόπο μας, τους Θρακομακεδόνες. Λυπούμαστε για όσους είναι απόδομες. Καταρχήν, και θέλω να το επισημάνω, στόχος μας είναι
αφενός μεν η γνωριμία των υποψήφιων δημάρχων και αφετέρου οι θέσεις της κάθε παράταξης πάνω στα προβλήματα του τόπου μας. Είναι βέβαια γνωστά, αλλά είναι καλό να ακούσουμε τις θέσεις και τις απόψεις των ανθρώπων οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν στα κοινά, στη διαχείριση των κοινών τα επόμενα 5 χρόνια. Είναι για πρώτη φορά που θα έχει τόση μεγάλη διάρκεια η δημοτική εξουσία. Οι δημοτικοί άνθρωποι θα έχουν τη δυνατότητα για 5 χρόνια να ασκούν εξουσία στον τόπο μας. Αποβλέπουμε σε ένα πολιτισμένο και δημοκρατικό διάλογο και το ίδιο πιστεύω ότι πιστεύουν και οι υποψήφιοι δήμαρχοι. Η διαδικασία όσο μπορούμε την έχουμε καθορίσει με έναν τρόπο απόλυτα διαφανή και δημοκρατικό. Καταρχήν θα απευθύνουν ενός λεπτού χαιρετισμό οι υποψήφοι δήμαρχοι, ακολούθως οι δημοσιογράφοι θα κάνουν τις ερωτήσεις, η οποία κάθε ερώτηση θα είναι διάρκειας μισό λεπτού για τους δημοσιογράφους. Θα ακολουθεί η απάντηση των δημάρχων που θα τους παρακαλέσουμε να τηρήσουν το ωράριο για 3 λεπτά. Και στο τέλος, στο τελευταίο θέμα, θα μιλήσουν πάλι για 3 λεπτά και εντός του τριλέπτου θα θέλαμε να κάνουν και τον αποχαιρετισμό τους. Η έναρξη των ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους για κάθε θέμα θα γίνεται με κυκλική μορφή και δηλαδή θα αρχίσουν κατά αλφαβητική σειρά ο πρώτος, η δεύτερη ερώτηση θεματική θα γίνεται στον δεύτερο, ούτως ώστε να μην ευρίσκονται συνέχεια ένας πρώτος και ένας άλλος τελευταίος. Τους τίτλους των θεμάτων της θεματολογίας που θα μας απασχολήσει και η οποία όπως ακούσατε έχει δοθεί τόσο στους δημοσιογράφους όσο και στους υποψήφιους δημάρχους είναι ασφάλεια, φωτισμός, καθαριότητα, πυρασφάλεια. Για τα θέματα αυτά θα κάνει τις ερωτήσεις από το Αχανέλ News η κυρία Άννα Συρινίδου, η δημοσιογράφος Άννα Συρινίδου. Για την υγεία, από τη Δυτική Όχθη η Άννα Κοκλάκη. Για την παιδεία, ο κύριος Καλογεράκης από το Εντυπώνει. Για το τοπικό συμβούλιο και τον οικοδομικό συνεταιρισμό, ο κύριος Ζήγκυρης από το Ελεύθερο Βήμα. Έχουμε και άλλα θέματα. Το αχανόραμα είναι η κυρία Κατερίνα Παπαναστασίου. Παπασταματίου. Η κυρία Κατερίνα Παπαναστασίου από το Αχανόραμα. Παπασταματίου. Από το Αχανόραμα. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές τα θέματα. Είναι βέβαια και η κυρία Κοχλάκη θα ασχοληθεί με το οδικό δίκτυο, τη συγκοινωνία και την αποχέτευση. Και με αυτό. Και με αυτό. Ναι. Σωστά. Ο Λάμπης. Το είπαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα παρακαλέσουμε να κάνει ένα χαιρετισμό ο κύριος Σιδηρόπουλος. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και εσείς, οι δημοσιογράφοι κατά κύριο λόγο, οι υποψήφιοι δήμαρχοι, να ευχαριστήσω τον Αριστοτέλη που συνεργάστηκε και πραγματοποιήθηκε αυτή η εκδήλωση, καθώς και το Φωτοδήματς, επίσης το Φόρσις, τον εδώ που μας παραχώρησε το χώρο. Το μόνο που θα σας παρακαλούσα εγώ, επειδή ακούγεται οι ψήφοι όλοι αυτά όμως εδώ και δεν θα μπορέσουμε να παρακολουθούμε με προσοχή αυτά
που θα μας πούνε οι υποψήφοι δήμαρχοι. Θα σας παρακαλούσα να κρατήσετε ευγενώς, όπως γράφουμε κιόλας και στο δελτίο τύπου, και με σεβασμό τους ομιλητές και επίσης και τους δημοσιογράφους. Το ίδιο θα παρακαλούσα και τους υποψήφιους δημάρχους να σεβαστούν ο ένας τον άλλον, τον συνάδελφό τους, και να αφήσουν να εκφράσει την άποψή του χωρίς να παρεμβαίνουν. Εύχομαι να γίνει μια καλή συνεδρίαση στην Πολγορέτση και να προβάλλουμε τα προβλήματα και κάποια στιγμή να δώσουμε και λύσεις. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους δημάρχους και σε όλους τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Ναι, υπάρχει χρονόμετρο, κύριε υποψήφιοι δήμαρχοι. Υπάρχει χρονόμετρο, έτσι. Λοιπόν,